Έντονο παρασκήνιο σημειώθηκε τα τελευταία 24 ώρα σε σχέση με το πολυαναμενόμενο σχέδιο απόσυρσης παλαιών οχημάτων. Παρασκήνιο που οδήγησε τελικά το όλο θέμα στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού, όπου αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο σχέδιο που θα αφορά την αντικατάσταση του παλιού με καινούργιο όχημα. Μετά και την τυπική έγκριση του από το Υπουργικό, το κράτος θα δαπανίσει 3 εκατομμύρια ευρώ και θα επιχορηγήσει την απόσυρση 1.350 οχημάτων κατασκευής πριν το 2005. Όταν τεθεί σε λειτουργία το σχέδιο, 1.250 πολίτες που θα εγκριθούν θα πάρουν από 2.000 ευρώ έκαστος για αγορά νέου οχήματος με κινητήρα μέχρι 18 άλογα και ρήπους μέχρι 150 γραμμάρια διοξίδιο του άνθρακα. Άλλοι 100 πολίτες θα έχουν το δικαίωμα αγοράς ηλεκτρονικού οχήματος με την επιδότηση να φτάνει τις 5.000 ευρώ. Θα πάρουμε τις αιτήσεις. Εάν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον προϋπολογισμό, τότε θα δοθεί προτεραιότητα αναλόγως με το πόσο ρηπογόνων είναι τα αυτοκίνητα που θα αποσυρθεί. Πάντως, η πίεση από εμπλεκόμενους φαίνεται να φέρνει και δεύτερο σχέδιο τους επόμενους μήνες με ένα κονδύλι 600.000 ευρώ που θα καλύψει 600 οχήματα. Θα αφορά την απόσυρση παλαιών οχημάτων και αντικατάσταση αυτών με εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα κατασκευής από το 2017 και μετά. Θα έχουμε συζητήσεις με το Σύνδεσμο των Μεταχειρισμένων, οι οποίοι ήδη ζήτησαν συναντήσεις. Έχει διευθετηθεί μια συνάντηση για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, τις προτάσεις τους, τις εισηγήσεις τους και πολύ πιθανόν να προχωρήσουμε σε δύο ξεχωριστά σχέδια, έναν καθαρά για τα καινούργια και το άλλο θα το συζητήσουμε μαζί με τους συνδέσμους των μεταχειρισμένων των αυτοκινήτων. Στο δεύτερο σχέδιο θα υπάρξει επίσης επιδότηση 100 πολιτών που θα αποσύρουν το παλιό τους όχημα και θα αγοράσουν ηλεκτρικό ηλικίας μέχρι 3 ετών.